Καμία απάντηση δεν έχουν λάβει οι καταστηματάρχες των Καλυβών στο αίτημά τους προς την κτηματική υπηρεσία για να μην πληρώσουν μόνο σε δύο δόσεις τα ποσά της εκμίσθωσης των παραλίων για την εκμετάλλευσή τους με ομπρελοκαθίσματα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημαρχείο Καλυβών, το παρόν έδωσαν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των επιχειρήσεων της παραλιακής ζώνης των Χανίων, όπου κατέληξαν σε ψήφισμα στο οποίο για μία ακόμη φορά εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους. Τα προηγούμενα έτη πληρώναμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο τα ποσά που μας καθόριζε ο Δήμος και η Κοινωνική Υπηρεσία σε τρεις δόσεις για όλη τη σεζόν. Φέτος μας ζητάνε από την περσινή οικία. Ενώ ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι πέρυσι, καταλάβετε, εγώ πλήρωσα 31 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, τη τελευταία δόση. Φέτος εγώ θα την πληρώσω 31 Απριλίου τη σεζόν τελευταία δόση. Το αποτέλεσμα της αναλγησίας, όπως τη χαρακτηρίζουν, του κράτους, είναι να μην μπορούν να αναπτύξουν κάποιοι τις επιχειρήσεις τους ή να λειτουργούν παράνομα, αφού δεν τους δίνεται το περιθώριο των επιπλέον δόσεων και αποπληρωμής μέσα στο καλοκαίρι, που κινείται με καλύτερες οικονομικές συνθήκες η επιχείρηση. Κάποιοι και εδώ πέρα είναι 2-3 άτομα τα οποία δεν προλάβανε να πιάσουν τις ημερομηνίες αυτές, γιατί αν η κλιματική σου λέει 31 Μαρτίου δεν έχεις έρθει να μου δώσεις εμένα τα χρήματα της σεζόν, δεν έχεις δικαίωμα μετά να συμμετέχεις 31 Απριλίου να δώσεις τα χρήματα στο Δήμο. Οπότε κάποιοι που δεν είχαν το ποσό αυτό και δεν καταφέραν να πάνε να πληρώσουν συστηματική την πρώτη δόση, αυτοί αυτόματα αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι. Όχι υποτίθεται, ο νόμος λέει δεν μπορούν να αναπλώσουν την προκαθίσματα για την τουριστική σεζόν. Τι χάνουνε. Στη συνάντηση συζήτησαν και το θέμα της τοποθέτησης ναυαγοσωστών για περισσότερους μήνες, αφού μέχρι να έρθουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες καλούνται να διασώσουν σε περίπτωση που το αντιληφθούν κάποιον που κινδυνεύει στη θάλασσα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έτσι, δεν μιλάμε για χρήματα. Είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Και να υπάρχει μια σιωπηλή ανοχή από όλους τους φορείς, να μην μιλάει κανείς, να έχουμε πνιγμούς πριν μερικές μέρες στην περιοχή εδώ στους δύο Αποστόλους. Εδώ να κινδυνεύουν άνθρωποι κάποιες στιγμές, εμείς προσωπικά προχθές πάλι ένα τουρίστα το βγάλαμε στον παραπέντε και να μην ασχολείται κανείς. Πάντως τα μηνύματα ήδη δείχνουν θετικά για τη φετινή σεζόν, με τους επιχειρηματίες να σημειώνουν ότι νωρίτερα στην περιοχή έχουν έρθει αρκετοί τουρίστες και αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Το λόγο που είναι πολύ θετικό για μας έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Δηλαδή φανταστείτε ότι η επιχείρηση μου άνοιξε 29 Μαρτίου και μέχρι αυτή τη στιγμή έπεσανε και το τουριστικό Πάσχα για τους τουρίστες, που ήταν το καθολικό Πάσχα και είχε πολύ κόσμο. Και μάλιστα φανταστείτε ότι υπήρχε μέρα που ήταν 150 άτομα στην παραλία. Και αυτά βέβαια χωρίς να βάλω τίποτα. Έχει πολύ κόσμο, ναι, είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.